Από τη Γραμματεία Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ, συναδέλφισες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Ας ξεκινήσουμε από τα αισιόδοξα. Το πρωί οι συναγωνιστές μας στην έδρα 2 Fund στην Αθήνα, στη ΣΕΠΑΛ και στην Τοφάλιου, κατάφεραν και απέτρεψαν αρκετούς πληστηριασμούς. Σήμερα μόνο. Το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις καταφέρνουμε να προστατεύουμε σπίτια λαϊκών οικογενειών και καταφέρνουμε να τα προστατεύουμε και να αποτρέπουμε πληστηριασμούς με τον τρόπο που είπε ο συνάδελφος νωρίτερα. Μαζικά, οργανωμένα, μαχητικά. Δεν περιμένουμε από κανέναν να μας σώσει. Αυτό εδώ πέρα που προκάλεσε τον Παρπαθόφιλο να μένει στη βεράντα είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο το εξυπηρετούν και η κυβέρνηση που μόλις πέρασε και προαλήφεται για να ξανακυβερνήσει και οι προηγούμενοι και πιο προηγούμενοι και πάει λέγοντας. Γιατί ουσιαστικά στο δίλημα ανάγκες και συμφέροντα του λαού και από την άλλη ανάγκες του συστήματος, αν θέλετε των μεγαλοτραπεζιτών κλπ, απαντάνε με τους μεγαλοτραπεζίτες. Οι τελευταίοι, αυτοί που κυβερνούσαν μέχρι προχτές, δώσανε δυνατότητα στα φαν να κάνουν μόνοι τους όλη τη διαδικασία και να ξεπουλάνε τα σπίτια του κόσμου. Οι τελευταίοι βουλευτής τους ήταν ο οποίος αγόρασε δάνεια στεγαστικά στο 7% της αξίας τους. Φανταστείτε τι σημαίνει. Γιατί πολλοί από εμάς που στεκόμαστε εδώ πέρα τώρα μπορεί να έχουμε δάνειο το οποίο αύριο θα κοκκινήσει. Δεν χρειάζεται να φταίει κάποιος για να βρεθεί στην κατάσταση που βρέθηκε ο Παρπαθόφιλος. Ή οι άλλοι 10 που ήταν το πρωί στην Αθήνα. Η οικονομική κατάσταση και η κρίση των προηγούμενων χρόνων, οποιονδήποτε, όσο καλό κουμάντο και να έκανε, μπορεί να τον φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και για παράδειγμα, ένας που έχει 100 χιλιάρικα δάνειο, για να ξαναγυρίσω στους πάτσιτες, 100 χιλιάρικα δάνειο θα μπορούσε να το ξεπληρώσει με 7. Γιατί έτσι αγόρασε ο πάτσις τα δάνεια. Αλλά μπορούν να τα αγοράζουν τα φαντ. Μπορούν να τα αγοράζουν οι πάτσιδες, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και να έχεις ξεπληρώσει ολόκληρο το ποσό του δανείου, να χρωστάς και να σου παίρνουν και το σπίτι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και 75-80 δώσαμε. Άνα μπράβο. Λοιπόν, το ίδιο αυτή οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι ήταν που κάνανε ιδιώνυμο αδίκημα τον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ πέρα τώρα, σε μαζεύω, σε μπουζουριάζω. Το μαζέψανε μετά από λαϊκές αντιδράσεις. Έτσι, το σύστημα, το ηλεκτρονικό που κάνουν τους πληστηριασμούς, είναι ένα σύστημα που δουλεύει ρολόι. Εκεί που θέλουν να λειτουργεί το κράτος, εκεί που θέλουν να λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συστήματα, μια χαρά λειτουργούν. Δεν λειτουργήσανε στα Τέμπη και χαθήκανε 57 συνάνθρωποι μας. Λοιπόν, και όχι μόνο στα Τέμπη. Έχεις δίκιο. Συνάδελφε, ο κατάλογος είναι μεγάλο. Δεν είναι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κράτος που ανεξάρτητα από το ποιος αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση είναι εχθρικό για τα συμφέροντά μας, είναι εχθρικό για τις ζωές μας. Άρα λοιπόν εκεί είναι και η διαχωριστική γραμμή. Εκεί είναι η διαχωριστική γραμμή. Με ποιανού τα συμφέροντα, με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι οργανωμένα, μαζικά, μαχητικά, μπορούμε και το συγκεκριμένο σπίτι να σώσουμε, ακόμα και σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, όπως επίσης μπορούμε και πολλά άλλα να σώσουμε, αλλά και γενικά αυτό που είναι ανάγκες των λαϊκών ανθρώπων, να τις βάλουμε στο προσκήνιο, να τις βάλουμε στην πρώτη γραμμή και να προσπαθήσουμε να τις ικανοποιήσουμε. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει και στους υπόλοιπους χωριανούς. Ξέρω ότι το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησης εδώ ήταν πολλοί κόσμος. Είναι ένα μήνυμα αντίστοιχα που πρέπει να φτάσει, γιατί είναι μήνυμα ελπιδοφόρο, γιατί πραγματικά είναι αποτελεσματικό, γιατί όταν αποφασίσουμε να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, τη δύναμη του λαού δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ. Τα σπίτια του λαού, τα σας ζει ο λαός, κανένας, μόνος, κανείς συμβιβασμός.